έλα και κάθισε. Θα σου πω μια ιστορία που είναι θέμα ζωής και θανάτου ψηλά στον τόπο μου. Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα και ψυχρή, σ' αυτό σου δίνω το λόγο μου. Μιλάω για πτώματα μετάναστων στις όχθες του Εύρου, όσων αφήσανε τα σπίτια τους και νέα τυχή γυρεύουν σε ένα τόπο έρημο από καρδιά, φύγαν για ψηλά. Στιβαγμένοι σε βάρκα με τα παιδιά τους αγκαλιά, σκέψουν λίγο, θέλουν να υψώσουν τοίχο. Μικραίνει το πτικό μου πεδίο, λίγο λίγο είπαν για την προστασία μου, αλλά ξέρω πως δεν θέλουν να βλέπω πέρα από το δικό τους μοτίβο. Γι' αυτό κρατάνε απόρριτα και κρυφά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης από κάθε μεριά. Αυτά φιλοξενούν ανθρώπους στα χαρτιά, μα στην ουσία είναι φύλακες που αξίζουνε φωτιά. Μιλά για τη βία. Εκφράζεται διτά, σωματικά και ψυχολογικά. Με μία γκαμετράσεων ευρεία. Απ' την προσβολή ως τη χειροδικία. Βρίσκει αιστεία, αναπτύσσεται με μανία. Βρίσκει άλλο θησαρένες, δρόμους, γήπεδα. Στο σπίτι με ένα δυο ποντάκια σ' όλα τα επίπεδα. Ανθρωπόμορφα και όχι ανθρώπινα δίποδα. Και αδύναμη τα θύματα για το τίποτα. Αυτό παίζει στον αντίποδα. Και ορίζοντα δεν έχει. Κι όσο φόβος να υπάρχει, επιτρέπει. Γίνεται σιωπή και αυτή είναι που σε κάνει να τον θρέπει. Βλέπει αρκετά για να αποφύγει τι επόμενε γροφιέ τη γονική αυτή φιγούρα που λατρεύει. Και αφού μάθει να κλείνεσαι πριν τη φά, βρίσκει το θάρρο να χτυπά. Ξεκινά που δεν κοιτά, ανακυκλώνει το μίσο και το γεννά. Αφού ξεχνά ήρθε η σειρά σου, στον αδύναμο με μια ξεσπά. Παραπληροφόρηση εγκλωβισμένη μέσα σε ψηφιακή συμφόρηση. Θεώρηση ανάθεμα κι αν έχεις όραση. Συγχώρεση ζητάς κι αναχωρείς για υποχώρηση. Είναι κόλαση. Εδώ δεν σώζουνε τα θεία. Στην ουσία βυθισμένη εκκλησία στην οφθεία. Βάζουν παροπίδες στα μάτια να πας ευθεία. Στρατολογούν τη σκέψη σου πριν από τη θητεία. Μια ιστορία που δεν λέγεται μέσα από τις ειδήσεις. Πρέπει να ξυπνήσεις, κοιμίζουν τις συνειδήσεις. Άλλαξε το πριν το συνηθίσεις. Το πρόβλημα είναι γνωστό, καιρός να βρούμε λύσεις. Είναι η αλήθεια και στα μάτια πρέπει να την αντικρίσεις. Τη τυφή να κλείσεις, να βγεις έξω να ζήσεις. Έφτασε η ώρα και κάτι να αμφισβητήσεις. Μόνο σου ψάξε τις απαντήσεις.